είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλους όσους παρακολουθούν την εκπομπή και να τους υποσχεθώ ότι σε κάθε εκπομπή θα είμαστε ακόμη και καλύτεροι. Λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί με τον αθλητικό όμιλο Βρυλισσίων και έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Αποσκήτη. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρά μου που με καλέσατε. Να είστε καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να είστε και ο άτυχος φέτος, διότι τερματίσατε έναν βαθμό πίσω από τον Άγιο Δημήτριο, στην πέμπτη θέση, και για έναν βαθμό δεν παίρνετε το ειστήριο της ανόδου στην Α κατηγορία, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΣΑ που προβίβασε τις 4 πρώτες ομάδες. Σκεφτείτε κιόλας ότι την επόμενη αγωνιστική θα την κερδίζαμε και χωρίς αγώνα, διότι αγωνιζόμασταν με μια ομάδα η οποία είχε αποσυρθεί. Οπότε, δεδομένου δε ότι και στην ισοβαθμία υπερτερούσαμε από τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος μας πέρασε, η ατυχία θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και λίγο μεγαλύτερη. Αλλά συνηθίζω να λέω αυτό που έλεγε ο πατέρας μου. Κάθε εμπόδιο για καλό. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν παίζει ρόλο τόσο οι κατηγορίες, οι άνοδοι και όλα αυτά. Είναι να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά άθληση. Μάλιστα. Τώρα, το πρώτο σας σχόλιο για την απόφαση που πήρε η διοίκηση της ΕΠΣΑ. Προβιβάστηκαν οι 4 ομάδες από κάθε όμιλο της Β' κατηγορίας και υποβιβάστηκαν όσες ομάδες δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τη θεωρώ δίκαιη. Δηλαδή, αυτή που δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, το να υποβιβάζονταν κάποιοι οι οποίοι είχαν μπροστά τους αγώνες, θα ήταν άδικο. Ακόμα και αυτοί που ανέβηκαν, εντάξει, είχαν δώσει ένα δείγματα γραφής. Επομένως, θεωρώ ότι εκτιμώ ότι η απόφαση είναι δίκαιη και τα κριτήρια είναι σωστά. Έτσι νομίζω. Ας μην ανεβήκαμε εμείς. Τι πήγε στραβά φέτος, πρόεδρε, ενώ ξεκινήσατε καλά στο πρωτάθλημα και ήσασταν από τους διεκδικητές της ανόδου. Δεν μπορούσαμε να είμαστε. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά το ρόστερ μας δεν είχε ούτε το βάθος, ούτε αν θέλετε την εμπειρία για να σε έναν μαραθώνιο να είναι. Θα ήμασταν δευτερότριτοι. Την τρίτη θέση θα την είχαμε. Παρόλα αυτά, οι δύο πρώτες ομάδες ήταν καλύτερες από εμάς. Ποιος ήταν ο στόχος δηλαδή φέτος, δεν ήταν η άνοδος δηλαδή για τα Βρυλίσσια? Σε καμία των περιπτώσεων δεν ήταν η άνοδος. Υγιής αθλητισμός, αν δείτε, δεν είχαμε ούτε μία κόκκινη κάρτα, είχαμε μία από δεύτερη κίτρινη γιατί κλώτσε την μπάλα. Δεν είχαμε ούτε μία κόκκινη κάρτα. Δεν πήγαμε ποτέ να διαμαρτυρηθούμε σε διαιτητές, σε οτιδήποτε. Εγώ γενικώς ως άνθρωπος έχω ένα άλλο σκεπτικό για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δηλαδή θέλω παιδιά από όσο το δυνατόν από τη γειτονιά μας, με πολύ χαμηλά budget, οργανωμένες ακαδημίες όπως έχουμε και σε βάθος χρόνου να έρχονται παιδάκια από τις ακαδημίες να στελεχώνουν την πρώτη ομάδα. Το ίδιο και για το γυναικείο τμήμα που έχουμε. Δηλαδή πάνω απ' όλα ο αθλητισμός. Το να είμαστε στην Α, στη Β ή στη Γ δεν έχει κατ' εμέ καμία σημασία. Άρα η ομάδα σας αποτελείται από νεαρούς παίκτες και γηγενείς? Σε μεγάλο βαθμό. Τα παιδάκια μας είναι τα περισσότερα ντόπια, ηλικίες. Σκεφτείτε ότι είχαμε 6 παιδιά κάτω των 20 ετών και ταλέντα. Και ταλέντα, δηλαδή πραγματικά καλούς ποδοσφαιριστές, που εάν σας πω σε λεπτομέρειες, δηλαδή το ότι δεν ανεβήκαμε, είναι θέμα κακών συγκυριών. Δηλαδή, να πω και ένα παράπονο. Μάλιστα. Εμείς
όταν πήγαμε, γιατί είχαν λήξει τα δελτία και δεν το είχαμε αντιληφθεί, μας παίξαμε με τον Άγιο Θωμά με 8 παίχτες. Ο διαιτητής ήταν ανένδοτος και τα δελτία είχαν λήξει 2 μέρες. Ο Άγιος Δημήτριος αγωνίστηκε χωρίς δελτία υγείας και αγωνίστηκε κανονικά και κέρδισε. Δηλαδή αντιμετωπιστήκαμε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα σε αντίθεση με άλλα σωματεία. Χάσαμε λοιπόν εκεί 3 βαθμούς που πιθανόν, εγώ εκτιμώ θα τους παίρναμε, αλλά δεν θα χάναμε και τους 3. Γιατί αγωνιστήκαμε με 8 παίχτες. Έχετε παράπονα δηλαδή από την διοργανώτρια αρχή, από την διοίκηση της ΕΠΣΑ. Δεν έχω παράπονο. Είναι μια μικρή παρατήρηση. Αυτά γίνονταν και θα γίνονται σε όλα τα χρόνια, γιατί έχω υπάρξει ποδοσφαιριστής στα Βρυλίσια. Αγωνίστηκα από το 1984 μέχρι το 2000 και όλα αυτά συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια. Συμβαίνουν είτε από το Champions League μέχρι τα αεραστεχνικά. Κάτι θα βρούμε να λέμε. Μάλιστα. Τώρα, Πρόεδρε, πώς ήταν ο όμιλος στον οποίο μετήχατε, ο τρίτος όμιλος? Ήταν δύσκολος όμιλος, βατός? Πώς τον είδατε εσείς τον όμιλο? Και τις ομάδες που την είχε αρκετές ανταγωνιστικές ομάδες. Είχε τη Δάφνη που πήγαινε τρένο. Είχε την Αγία Ελεούσα, η οποία ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Και είχε μετά 6 ομάδες, οι οποίες, για να μην πω 7, που ήταν άκρως ανταγωνιστικές. Δηλαδή μπορούσαν να... Χωρίς να έχω δει λοιπόν τους άλλους ομίλους, γιατί δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ όλους τους ομίλους, νομίζω ότι ήταν ένας δύσκολος όμιλος. Άρα η Αγία Ελεούσα, η Δάφνη ήταν οι καλύτερες ομάδες, ας πούμε, του ομίλου? Εμένα η Αγία Ελεούσα μου άρεσε. Η Δάφνη σε ένα παιχνίδι που μας κέρδισε, την είδα σε ένα παιχνίδι που μας κέρδισε εμάς, μπορούσε να μην μας είχε κέρδισει. Η Αγία Ελεούσα όμως ήταν σκληρή, ήταν ποδοσφαιρική ομάδα. Με χημεία. Μάλιστα. Πρόεδρε, το πρωτάθλημα διακόπηκε την 22η αγωνιστική και μέναν ακόμη 8 παιχνίδια. Πιστεύετε ότι αν γινόντουσαν αυτά τα 8 παιχνίδια, θα μπορούσατε εσείς να είστε μέσα στους διεκδικητές της ανόδου στην Α κατηγορία? Όχι. Θα ήμασταν σίγουρα τρίτη. Θα καταλήγαμε τρίτη με βάση το πρόγραμμα που είχαμε. Γιατί είχαμε κερδίσει τον Άγιο Δημήτριο 2 φορές και μέσα και έξω και είχαμε την Ανθούπολη που αυτή βασικά θα κυνηγάγαμε στα Βρυλίσια που νομίζω ότι θα την κερδίζαμε. Νομίζω, έτσι είναι. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Για την νέα αγωνιστική χρονιά, συνεχίζει η ίδια διοίκηση με επικεφαλής εσάς? Για την νέα χρονιά σίγουρα οφείλουμε να κάνουμε εκλογές. Έχουμε, γιατί πέρασε η διετησθητεία αυτού του διοικητικού συμβουλίου. Θα γίνουν οι εκλογές. Εξ όσο γνωρίζω, μακάρι να έρθουν κι άλλοι στη διοίκηση. Μακάρι να θελήσει και κάποιος να γίνει πρόεδρος και να τα κάνει και καλύτερα και από μένα και από το ΔΕΛΤΑ. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα. Με βάση αυτά που ακούγονται, μάλλον εμείς θα συνεχίσουμε. Είναι και δύσκολες εποχές, ξέρετε, και οικονομικά. Δύσκολα να βρεθούν άνθρωποι που θα ασχοληθούν. Δεν ξέρω, υπάρχουν και πολλά προβλήματα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι το γηπεδικό, τα οικονομικά. Μία ομάδα Β' Αθηνών, επειδή εγώ όλο με τα χαρτιά και με τα μπάτζετ ασχολούμαι, για να είναι αξιοπρεπής, να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία, χρειάζεται λειτουργικά της τάξεως των 22.000 ευρώ. Ετήσια. Αμοιβή προπονητών, φυσιοθεραπευτής, κάποια οδηπορικά σε παίχτες, όχι αμοιβές, οδηπορικά, διαιτησίες, μεταφορές, ρούχα, νερά, γραμματιακή υποστήριξη, έκρακτα, όλα αυτά τα έχω όσο και αν τα συμπτύξω κάτω από το 22, δεν μπορώ να πέσω. Μάλιστα. Τώρα, από την συνεργασία σας με τον προπονητή, τον Μιχάλη Λικερίδη, είστε ευχαριστημένοι? Είμαστε
είναι καλός άνθρωπος. Δεν μας δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι και εμείς δεν του δημιουργήσαμε. Ήταν δουλευτής. Και τον αγαπήσαν τα παιδιά. Δηλαδή είναι ένας καλός προπονητής του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Επειδή εγώ ως ποδοσφαιριστής είχα πολλούς, τον κατατάσσω στους καλούς προπονητές ειλικρινά. Θα συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Εμείς τον θέλουμε. Αλλά αν ο άνθρωπος... Και νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν και οι εκλογές μπροστά, δεν μπορώ να σας το πω 100%. Εμάς είναι διακαής μας πόθος. Το υπάρχον ρόστερ θα παραμείνει ως έχει? Με μεγάλο βαθμό. Στα πλάνα σας είναι να γίνουν και κάποιες μεταγραφές, να ενισχυθεί η ομάδα για το νέο πρωτάθλημα? Όχι. Μεταγραφές υπό την έννοια των μεταγραφών, όχι. Το να έρθουν νέα παιδιά που θα μας ενισχύσουν από τις περιοχές, ναι, έχουμε κάνει επαφές. Δηλαδή θα ενισχυθούμε, αλλά χωρίς με την έννοια της μεταγραφής. Δεν μπορείτε να ανακοινώσετε κάποια ονόματα, πρόεδρε, αυτή τη στιγμή? Όχι, 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 γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει και με κανέναν. Και στόχος των Βρυλισσίων στο νέο πρωτάθλημα? Στόχος, και σας το λέω ειλικρινά. Εάν μείνει το ίδιο ρόστερο, ο ίδιος προπονητής που βλέπω ότι θα μείνει, με την εμπειρία της περσινής χρονιάς και με μια ευνοϊκή κλήρωση, σίγουρα θα διεκδικήσουμε. Σίγουρα θα διεκδικήσουμε. Αλλά δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Στόχος είναι να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να έρχονται όλοι να ευχαριστούν να βλέπουν μπάλα, να έχουμε τις ακαδημίες, να προωθήσουμε 2-3 παιδιά από τις ακαδημίες. Έχουμε πολύ καλές ακαδημίες, Και να ξέρετε ότι έχουμε τον Δήμο τον Γκάβρα, που είναι τεχνικός διευθυντής, παλιό ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά από κάτω. Δηλαδή έχουμε πολλά παιδιά. Πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία, πρόεδρε, πόσα παιδιά έχετε? Αυτή τη στιγμή έχουμε 180 αγόρια και 60 κορίτσια. Επίσης να σας πούμε ότι διατηρούμε τη γυναικεία μας ομάδα που είναι στη Β' Εθνική. Και εκεί είναι μικρά παιδιά. Εκεί γίνεται εξαιρετική δουλειά από έναν προπονητή, το Βαγγέλη τον Καραμουλά, ο οποίος είναι πολλά χρόνια, αυτός δημιούργησε το γυναικείο και αυτός το προχωράει. Και εκεί να δείτε τα λεντάκια που έχουμε. Κοριτσάκια 14-15 χρονών έτοιμα. Πώς ήταν η πορεία της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου? Τρίτη ήταν στη Β' Εθνική. Ανεβαίνει από τον Όμιλο ο ένας. Σκεφτείτε ότι από την Αγία Παρασκευή που ανεβαίνει τη πήραμε ισοπαλία στον ένα αγώνα, ο δεύτερος δεν έγινε. Και εκεί είμαστε ένα κλικ. Εκεί όμως σίγουρα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το μπάτζετ για Α' Εθνική. Οπότε είμαστε για Β' Εθνική. Έχει πολλά ταξίδια. Μάλιστα. Θα ήθελα, πρόεδρε, πρώτον να αναφέρετε τους προπονητές εκτός τον κύριο Κάβουρα που είναι στα τμήματα υποδομής στην Ακαδημία. Ζητώ να συγγνώμη, πως ξεχάσω και κανέναν, έτσι, γιατί είναι νύχτα, τελειώσαμε τη δουλειά και το μυαλό είναι σκοτισμένο. Έχουμε το Σπύρο το Σράλαγκα, γνωστός προπονητής Βρυλισσιώτης, μας βοηθάει πολύ. Εκτός λοιπόν από τους Λικερίδη, Κάβουρα, Καραμουλά, έχουμε το Σπύρο το Σράλαγκα, έχουμε το Γιάννη τον Μπασί, τον έχουμε και γυμναστή στην πρώτη ομάδα. Έχουμε τον Ιορδάνη τον Τριανταφύλου, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και στην πρώτη ομάδα και εξαιρετικό παιδί. Έχουμε τον Δημήτρη τον Λιβαρτζινό, ο οποίος έπαιζε μπάλα στο Χαλάντρι χρόνια και τώρα έχει έρθει σε εμάς και είναι πολύ καλό παιδί επίσης. Το Γρηγόρη τον Κόκκινο. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον. Πολύ καλό team, πρόεδρε. Πολύ δυνατό team έχετε. Έχουμε πολύ είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε γραμματιακή υποστήριξη. Να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας ότι
καταφέραμε και είχαμε, είχαμε όλους τους προπονητές μας ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, που σημαίνει ότι και την περίοδο του κορονοϊού ό,τι δικαιούνταν από το κράτος, τη βοήθεια αυτή, είχαν κάποια βοήθεια. Ήμασταν καλά οργανωμένοι φέτος. Μπορούσαμε και καλύτερα, σίγουρα. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια για ερασιτεχνικό σωματείο. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον μπράβο, αλλά μπορούσαμε και καλύτερα. Δηλαδή, ξέρετε, εγώ δεν είχα την εμπειρία του ποδοσφαιρικού παράγοντα. Είχα την εμπειρία από επιχειρήσεις. Βλέποντας τώρα, κάνοντας την αποτίμηση στο τέλος του χρόνου, μπορούσαμε, ήταν πράγματα που έπρεπε να τα έχω κάνει λίγο καλύτερα, λίγο πιο σωστά οργανωμένα. Ή την επόμενη χρονιά θα το κάνουμε. Μια που αναφέρατε τώρα αυτό το ποδοσφαιρικός παράγοντας, Πρόεδρε, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, παρά τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε που υπάρχουν. Με το οικονομικό, Πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα όνειρό μου ήταν με τις ακαδημίες των Βρυλισσιών να τις οργάνωνα έτσι ώστε να μην χρειάζεται κανένας παράγοντας να βάζει λεφτά από την τσέπη του. Είναι εφικτό. Με σωστή διαχείριση είναι εφικτό. Να πούμε, γιατί δεν τον αναφέραμε, είχαμε μεγάλη βοήθεια και από το Δήμο Βρυλισσιών. Δηλαδή ο Δήμαρχος, ως ό,τι του ζητήσαμε, ήταν δίπλα μας. Εντάξει, πρέπει να φτιάξει λίγο το γήπεδο, Δήμαρχε, πρέπει να φτιάξει λίγο το γήπεδο, αλλά μας έχει πει ότι θα το κάνεις και αυτό. Λοιπόν, το να ασχολεί το παράγοντας είναι δύσκολο. Θέλει ώρες, έχει μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι οι προπονήσεις που έχουμε ανοίξει τώρα και κάνουμε, οφείλουμε να τηρούμε πρωτόκολλα ασφαλείας για τα οποία υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος. Αξίζει. Όταν βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά στο γήπεδο και να μην είναι ούτε στις καφετέριες, ούτε οπουδήποτε αλλού, λες αξίζει τον κόπο αυτό που κάνω. Μόνο γι' αυτό. Χρειάζονται και οικονομικές θυσίες πάντα όμως, Πρόεδρε. Χρειάζονται. Όχι μεγάλες. Αν θες να κάνεις υπερβάσεις και υπερβολές, δηλαδή εγώ βλέποντας τώρα και ακούγοντας, σας ξαναλέω, δεν έχω την εμπειρία του παράγοντα. Λεφτά που ξοδεύανε οι άλλες ομάδες, για ποιο λόγο, για να είναι μια κατηγορία πάνω στην ερασιτεχνική βαθμίδα, για μένα δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, μπορείς να έχεις μια καλή ομάδα, καλά παιδιά, να μην δημιουργούνται έκτροπα, να μην και να ευχαριστιόμαστε κάθε Κυριακή που πηγαίνουμε στο γήπεδο και μετά να βγαίνουμε, χάσουμε, κερδίσουμε, να κάνουμε την παρέα μας. Οι προπονήσεις, Πρόεδρε, μέχρι πότε θα συνεχιστούν και οι ακαδημίες έχουν ξαναλειτουργήσει? Βεβαίως. Μέχρι 30 Ιουνίου. Και η πρώτη ομάδα έχει ξεκινήσει, όπως είπατε, Πρόεδρε. Και η πρώτη ομάδα κάνει τις προπονήσεις, άλλη μου άμα μείνει τόσο καιρό χωρίς προπόνηση. Μάλιστα. Για τη γυναικεία ομάδα να αναφέρετε και πάλι το προπονητικό team, όπως αναφέρατε πριν. Είναι η ψυχή της γυναικείας ομάδας, είναι ο Βαγγέλης ο Χαραμουλάς. Μάλιστα. Και τον βοήθησε στη διάρκεια της χρονιάς, τον βοηθούσανε ο Ιορδάνης ο Τριανταφύλου, ο Γιάννης ο Πασής και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Δηλαδή, μαζί με τις ακαδημίες, του δίνανε βοήθεια και στα τμήματα, γιατί ήταν λιγότερα τα κορίτσια. Μάλιστα. Τώρα, οι φίλαθλοι έρχονται στο γήπεδο να σας στηρίξουν? Όχι. Λίγους φίλαθλοι. Πάντα λίγους φίλαθλοι. Τα Βρυλίσσια, ας μην ξεχνάμε, είναι ένα προάστιο των Βούπου, των βορείων προάστιων. Δεν ασχολείται πολλοί κόσμος με το ποδόσφαιρο. Επειδή η έδρα της εταιρείας μου είναι στο Περιστέρι, πάω και βλέπω εδώ τις ομάδες των δυτικών προαστίων, ακόμα και τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη κάψα για μπάλα. Εμείς δηλαδή, ενώ έχουμε τις υποδομές, δεν έχουμε ούτε τους γονείς, παύλα φιλάθλους, ακόμα και τα παιδιά, αν δείτε, έχουν λιγότερη όρεξη για μπάλα. Δηλαδή την μπάλα την έχουν τοποθετημένη ίσως εκεί που πρέπει. Τώρα, για το γήπεδο που αναφέρατε, Πρόεδρε, τι βελτιώσεις πρέπει να γίνουνε? Όπως και τίποτε ο Τάπιτας. Έχει παλιό
είναι πρόβλημα. Δηλαδή, φέτος δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί αποτύχει όλοι και οι προπονητές δουλέψαν πάρα πολύ σωστά και ήμασταν και τυχεροί. Είναι όμως σε κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι ένα κλικ πριν να τον ακυρώσουν. Θα πούνε ότι δεν μπορεί να γίνονται παιχνίδια. Στο γήπεδο είστε μόνο εσείς. Δεν το χρησιμοποιεί κάποια άλλη ομάδα. Το χρησιμοποιεί στο κέντρο των παιχνιδιών. Που πρόεδρο έχει το κύριο Μανίκα. Επίσης ένα εξαιρετικό κύριο που έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Συνεργόμαστε απόλυτα. Οπότε το έχουμε μαζί το γήπεδο. Ναι, δύο ομάδες. Αυτή είναι πιο πάνω κατηγορία από εμάς. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται βελτίωση του ανακατασκευή του κλωτάπιτα. Αυτό λέτε, πρόεδρε. Βεβαίως. Και ήταν να γίνει με τον κορονοϊό. Τώρα βρήκαν όλοι ίσως και κάποια δικαιολογία. Δεν έγινε ο διαγωνισμός. Δηλαδή είναι στα πλάνα να γίνει. Δεν αντέχει να μην γίνει πλέον. Πώς βλέπετε τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα της Αθήνας? Τι πρέπει να κάνει η ΕΠΣΑ για να βελτιωθεί η εικόνα αυτών των πρωταθλημάτων? Ποια προβλήματα υπάρχουν, ποια έχετε εσείς παρατηρήσει? Κοιτάξτε, δεν είδα κάποια ενέργεια που να πρέπει να κάνει η ΕΠΣΑ. Δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή, οι διαιτητές που είχαμε ήταν νεαρά παιδιά, καλοπροαίρετα. Δηλαδή, δεν είδα κάποιο διαιτητή που να πω πω, όπως λέγαμε παλιά, ήρθε να μας σφάξει. Όχι. Είδα παιδιά με επίπεδο. Δηλαδή, πραγματικά, οι διαιτητές είχαν όλοι επίπεδο ως άνθρωποι. Καλή οργάνωση. Λίγο οι παρατηρητές ήταν παλαιάς κοπής. Δηλαδή, λίγο στους παρατηρητές θα επένδυα αν ήμουν ΕΠΣΑ. Δηλαδή, το να έρθει ένας παρατηρητής και να σου πει, να σου κάνει μια παρατήρηση ανούσια, ας πούμε, ίσα για να πει ότι είναι παρατηρητής. Εκεί ίσως θα τους βελτίωνα τους παρατηρητές. Να κάνουν παρατηρήσεις επί της ουσίας και όχι επί των τύπων. Αλλά γενικώς, καλή οργάνωση. Δεν είδα κάτι. Δηλαδή, γιατροί ερχόντουσαν, δεν είχαμε προβλήματα. Σε σχέση με το πώς το άφησα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής, το βρήκα αναβαθμισμένο σε επίπεδο όλων όσων ασχολούνται. Δηλαδή που πηγαίναμε το Περιστέρι παλιά στις δεκαετίες του 90 και στα Λιώσια και δεν φτάναμε και είχαμε τα βία, συμπτώματα βίας, αυτά έχουν εξαφανιστεί. Ή τουλάχιστον εμείς δεν τα ζήσαμε. Φέτος. Μπορεί να ήμασταν τυχεροί, τι να σας πω. Τι μπορείτε να υποσχεθείτε, ας πούμε, για τη νέα αγωνιστική χρονιά? Ο ΑΟ Βρυλισσίων θα, όπως είπατε, θα στηριχθεί στα δικά του παιδιά να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, να αναδεικνύονται ταλέντα τα οποία μπορούν να παίξουν αύριο μεθαύριο σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τουλάχιστον 4 παιδιά που είναι για παραπάνω κατηγορίες. Μπορούμε λοιπόν να υποσχεθούμε. Μπορείτε να αναφέρετε τα ονόματα αυτών των παιδιών που... Όχι. Όχι, θα ήταν άδικο γιατί τα αγαπάω όλα σαν παιδιά μου. Και τα 22 τα έχω σαν παιδιά μου. Δηλαδή βγαίνουμε σε μια συναισθήση και μου έρχεται να τα αγκαλιάζω. Δεν, τα έχω σαν τα δικά μου παιδιά. Έχω 3 παιδιά. Και έχω και άλλα 22 που έρχονται εκεί. Λοιπόν, και μπορεί να πίκρενα κανένα, ξέρετε. Να αν έλεγα ότι ο Α είναι πιο καλός, να πίκρενόταν ο Β. Οπότε δεν θα το έκανα ποτέ, δεν θα τα ξεχώριζα ποτέ. Μπορούμε λοιπόν να υποσχεθούμε. Σίγουρα ήθος. Δεν θα έχουμε ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίο θέαμα. Δεν θα έχουμε κανένα φαινόμενο βίας προς κανέναν. Και διασκέδαση. Δηλαδή όσοι έρχονται θα διασκεδάζουν και στην εξέδρα θα κάθονται μαζί και θα το διασκεδάζουμε. Αυτό θα υποσχεθούμε. Παράπονα έχετε από κάποιους ή από κάποιον θέλετε να εκφράσετε? Όχι. Δεν έχω να εκφράσω. Πραγματικά όμως. Δεν είναι συνέντευξη που πάω να γλυκάνω το χάπι. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν. Δηλαδή όποτε πήρα τον οποιοδήποτε ανταποκρίθηκε.
έπαιρνα στην έψα να μου στείλει διαιτητή για τα φιλικά, ανταποκρινόταν άμεσα. Όλοι ευγενικοί, όλοι, δεν είχα κανένα παράπονο. Ήταν μια ωραία χρονιά για μένα. Δηλαδή, αν έφευγα σήμερα, θα έφευγα με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Ωραία. Μια που αναφέρατε και την γραμματιακή υποστήριξη, αν θέλετε να αναφέρετε, εάν θέλει κάποιος γονέας να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία τη δική σας, πού μπορεί να απευθυνθεί, με ποιον μπορεί να επικοινωνήσει? Πρώτα απ' όλα έχουμε το site μας που είναι όλες τις πληροφορίες μέσα και το οποίο έχουμε σελίδα στο Facebook που ποστάρουμε τα πάντα. Υπάρχει γραμματεία που απαντάει στο τηλέφωνο 210-61-334. 61-334. Αλλά όπως σας είπα και μέσω... λειτουργεί κάθε απόγευμα 5 με 9. Και μέσω όλων των πλατφορμών του διαδικτύου. Facebook, Instagram, email. Μάλιστα. Τώρα, για την γυναική ομάδα θα γίνουν κάποιες προσθήκες. Τα κορίτσια που είναι στο roster τώρα θα συνεχίσουν. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την γυναική ομάδα? Θέλουμε να συνεχίσουν. Νομίζω ότι θα συνεχίσουν. Εκεί θα κάνουμε και μία συνεννόηση με τον προπονητή, τον κύριο Καραμουλά, όπως και με τον κύριο Λικερίδη, θα κάνουμε για το αντρικό, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μικρές διορθώσεις. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν ξέρετε παίκτες που έχουν παίξει στα Βρυλίσια και έχουν μετά αγωνιστεί σε ομάδες ανώτερες κατηγορίες. Υπάρχουν, μπορείτε να αναφέρετε κάποιους. Από το παρελθόν. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει να σας γυρίσω πολύ πίσω για να σας πω αυτούς που ξέρω εγώ, έτσι. Δηλαδή, εμάς στη δικιά μας τη γενιά είχαμε τον Ηλία τον Μπατσιάκο, που έπαιξε στα Χανιά, έπαιξε τον Ηλυσιακό. Είχαμε τον Δημήτρη τον Βρετό, που έπαιξε επίσης στο Χαραβιακό. Τον Νίκο τον Γιαλεσάκη, ο οποίος έφτασε να παίξει και άλφα εθνική στον Εθνικό Πειραιός. Το Γιώργο το Φαράκο, ο οποίος έπαιξε στην Καλαμαριά. Έχουν περάσει πολλοί παίχτες που παίξανε και με τους οποίους όλους έχουμε επαφή. Έχουμε και την ομάδα των Παλεμάχων, άλλωστε, που αγωνίζεται και αυτή στο πρωτάθλημα. Είμαστε παντού, λοιπόν, όπως μας βλέπετε. Α, και οι Παλέμαχοι έχετε ομάδα. Δεν το γνώριζα αυτό. Και... αν θέλετε να αναφέρετε, να πείτε και δύο λόγια για τους Παλέμαχους. Οι Παλέμαχοι υπάρχουν, υπάρχει σύσταση και αυτών δεν ανήκουν στον ΑΟΒ, έχουν ξεχωριστό σώμα, χρειαζόταν ξεχωριστό καταστατικό για την ίδρυση. Οι Παλέμαχοι λοιπόν του ΑΟΒ αγωνίζονται στο επίσημο πρωτάθλημα γύρω στα 15-16 χρόνια ανελιπώς. Κάθε Δευτέρα αγωνίζονται. Και είναι πολλά από αυτά τα παιδιά που ανέφερα έρχονται ακόμα. Αλλάζουν εκείνοι στο γήπεδο και βοηθάνε σε όλους τους φιλανθρωπικούς σκοπούς που έχει η Ένωση Παλεμάχων. Δηλαδή έχουν μαζέψει τρόφιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουν συμμετάσχει οι Παλέμαχοι των Βρυλίσσιων σε όποιες εκδηλώσεις ανελιπώς. Ωραία. Τώρα, Πρόεδρε, κάτι άλλο θα θέλατε να πείτε έτσι που δεν το αναφέραμε? Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω να σας συγχαρώ, γιατί το site σας το διαβάζουν οι παίχτες περισσότερο. Μπαίνουν και... Εμείς προσπαθούμε, Πρόεδρε, να δίνουμε βήμα σε όλες τις ομάδες, θα προσπαθήσουμε, ώστε η κάθε ομάδα να μας πει για τα προβλήματά της, να μας πει για τις δραστηριότητες της, να προσπαθούμε να προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο και εμείς από τη δική μας πλευρά υπηρετούμε και αγαπάμε. Είναι αξιόλογη η γιατί αυτό μπορώ να φανταστώ, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν έχει και τα οικονομικά κίνητρα και για εσάς που θα είχε αν κάνατε το αντίστοιχο για τις επαγγελματίες. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι μεράκι και για εσάς. Σίγουρα. Και εγώ που βλέπω μεράκι, συντάσσομαι, να ξέρετε. Ωραία. Πρόεδρε, εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα την καινούρια αγωνιστική χρονιά στον ΑΟ Βρυλισσίων.
να μην είστε πάλι άτυχοι, διότι το ξαναλέω, για έναν βαθμό πρόεδρε δεν είστε τώρα στην αλφα κατηγορία. Σκεφτείτε όμως κάτι άλλο. Έχω ακούσει ότι του χρόνου θα πέσουν 6 με 8 ομάδες από την πρώτη, γιατί επανέρθει στο ίδιο στάτους. Α, η γνώμη σας, πρόεδρε, για τους τρεις όμιλοι στην αλφα κατηγορία. Όχι, όχι. Είναι λάθος. Νομίζω ότι γενικώς πρέπει να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν η πυραμίδα. Δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Λιγότεροι όμιλοι ψηλά, λίγο περισσότεροι στη μέση, λίγο περισσότεροι χαμηλά. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Για να βλέπεις να υπάρχει και διαφορά στις κατηγορίες. Δηλαδή του χρόνου η Α, να ξέρετε ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τη Β. Θα επανέλθουν, εγώ πιστεύω, οι ομάδες που ανέβηκαν θα επανέλθουν και εμείς θα ανέβουμε, οπότε θα είναι καλό για εμάς, θα ξέρετε. Πάντα πρέπει να κοιτάμε τη καλή πλευρά, λοιπόν, του εμπόδιου. Και κλείνοντας, θα θέλατε να ευχαριστήσετε, δεν ξέρω, κάποιοι που σας βοηθούν οικονομικά, κάποιους χορηγούς, αν θέλατε να αναφερθείτε σε αυτούς. Όχι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τους προπονητές, γιατί δώσανε όλη τη χρονιά, όλοι τους, κάθε απόγευμα ήταν εκεί και δώσανε την καρδιά τους. Τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Γάκη, ο οποίος ήταν σημαντική βοήθεια σε ό,τι έκανα φέτος και στήριγμα για μένα, και το υπόλοιπο συμβούλιο, αλλά έκανα μια ειδική μνήμα στον κύριο Γάκη, γιατί ήταν κάθε μέρα μαζί μου. Αυτούς ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω, τους πραγματικούς ήρωες. Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες στην ομάδα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε και εύχομαι να τα ξαναπούμε και τα μέσα της χρονιάς και τέτοια εποχή του χρόνου με συνέντευξη που θα μου πείτε πώς, τι κάναμε και ανεβήκαμε. Βεβαίως, βεβαίως. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.